Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας και η αυλαία της 32ης και κρίσιμες για πολλές ομάδες αγωνιστικής ανοίγει αύριο Σάββατο στην Καρδίτσα. Η Αναγέννηση υποδέχεται στις 3 το απόγευμα το Διαγόρα σε έναν αγώνα δίχως αύριο τόσο για την ομάδα της Καρδίτσας που παλεύει για την παραμονή της στην κατηγορία όσο και για τον αντίπολο που παίζει τις ελπίδες του για τη συμμετοχή στα play-off ανόδου της Super League. Το κίνητρο δεν λείπει και από τους δύο αυριανούς αντιπάλους, αλλά το πλεονέκτημα βρίσκεται στους κινητρόμενους του Περικλέα Μανατίδη που δηλώνουν πανέτοιμοι και αποφασισμένοι να κερδίσουν το οριακή σημασία παιχνίδι. Η προετοιμασία του κινητρόμενου ολοκληρώθηκε σήμερα χωρίς απρόοπτα. Ο Περικλής Αμανατίδης έχει σημαντικές επιστροφές σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Κυριακής στην Κρήτη, επιστροφές που δημιουργούν ευχάριστο πονοκέφαλο στον καταρτισμό της ενδεκάδας. Οι μεγάλοι απώντες από την αναμέτρηση με τον Όφη, Σοκράτης Μπουντούρης και Σάκης Γκόγκας, ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών και τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή τους. Τέλος, πρώτη φορά από την έναρξη περίοδου θα είναι στη διάθεση της ομάδας και ο Νίκης Ακόσπιτς, που αποθεραπεύτηκε πλήρως και συμμετέχει στην αποστολή.